Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα έχουμε ένα λαιμό με τις βελόνες μας όμως, όχι με το βελονάκι μας. Σε πολύ όμορφους απαλούς χρωματισμούς. Ροζ, άσπρο και πολύ απαλό μπέζ. Απαλό ροζ, απαλό μπέζ και άσπρο. Για να δούμε πώς γίνεται. Έχουμε το νήμα μας, το Sprinkle Cakes της Caron. Βλέπετε τους χρωματισμούς. Ανοιχτό γκρι, ροζάκι, μπέζ. 77% ακριλικό, 20% μαλλί, 3% άλλα νήματα. Αυτά εδώ, τα sprinkles, είναι με τα άλλα νήματα. Αρκετά χοντρό νήμα, όπως βλέπετε. Ζεστό ήταν ο λαιμός μας. Έχουμε εδώ τις βελόνες μας. Με το ειδικό εξαρτηματάκι. Για αρχή όμως θα χρειαστούμε μόνο τη μία, να περάσουμε τις θηλιές μας. Και μετά θα το ενσωματώσουμε, θα το βιδώσουμε στο υπόλοιπο εξαρτηματάκι του. Να βρούμε τώρα την αρχή. Και ξεκινάμε να περάσουμε τις θηλιές στη βελόνα μας. Κρατάμε το νήμα ανάμεσα από τα δάχτυλά μας και περνάμε σιγά σιγά όλες τις θηλιές που θα χρειαστούμε στη βελονίτσα μας. Θέλουμε γύρω στις 24-26, ζυγός αριθμός. Τρεις, εφτά. Να δες λοιπόν 24 θηλιές βελονιές στη βελόνα μας. Και τον ερυθρό να τις περάσουμε απέναντι. Περνάμε την πρώτη ακριβώς όπως είναι. Και ξεκινάμε με δεξιά πλέξη, το νήμα πίσω από τη βελόνα μας. Η επόμενη αριστερή. Μετά δεξιά. Αριστερή. Και όπως καταλάβατε, ένα λάξ. Μία δεξιά, μία αριστερή. Να το λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της σειράς. Έχουμε ακόμη δύο. Τώρα είναι η σειρά. Έχουμε αριστερή πλέξη και τελευταία δεξιά. Θα λιώνουμε πάντα με δεξιά. Θα το δούμε αυτό και στην επόμενη σειρά. Τώρα γυρίζουμε. Τι προσέχουμε στο πλεκτό μας. Περνάμε την πρώτη θηλιά κάθε σειράς έτσι όπως είναι. Και ξεκινάμε με την αντίστροφη πλέξη από ό,τι ξεκινήσαμε, από ό,τι έχουμε στην προηγούμενη σειρά. Εδώ δηλαδή έχουμε δεξιά, θα ξεκινήσουμε με αριστερή. Και συνεχίζουμε με δεξιά. Μετά αριστερή. Και με τον ίδιο τρόπο ένα λάξ. Δεν αλλάζει κάτι στην υπόλοιπη σειρά, μόνο στην αρχή είναι η διαφορά. Εκεί που στην προηγούμενη σειρά είχαμε δεξιά, τώρα θα ξεκινήσουμε με αριστερή.
Ξεκινήσαμε με αριστερή, θα ξεκινήσουμε στην επόμενη με δεξιά. Και μετά κάθε πλέξη, ένα λάξ. Πλησιάζουμε ήδη στο τέλος της σειράς μας, της δεύτερης σειράς. Και εδώ τώρα είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Εδώ η πρώτη-τελευταία είναι δεξιά και η τελευταία δεν θα είναι αριστερή, θα είναι και πάλι δεξιά. Πάντα κλείνουμε με δεξιά. Το τελευταίο πράγμα που προσέχουμε. Ξεκινάμε λοιπόν πάντα χωρίς πλέξη, περνάμε απλώς την θηλιά μας από τη μία βελόνα στην άλλη. Προσέχουμε μετά να ξεκινήσουμε με την αντίθετη βελονιά από ό,τι ξεκινήσαμε την προηγούμενη σειρά. Αν ήταν δεξιά ξεκινάμε με αριστερή, αν ήταν αριστερή ξεκινάμε με δεξιά. Σε όλη τη σειρά μεταπλέκουμε ένα λάξ, μία δεξιά, μία αριστερά. Και τελευταία κλείνουμε πάντα με δεξιά, ανεξάρτητα από ότι ήταν η πρώτα-τελευταία βελονιά μας. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του κασκόλ μας. Βλέπετε, έχουμε πλέξει γύρω στα 125 εκατοστά αυτή τη στιγμή, οπότε θα γίνει ένας πάρα πολύ καλός λαιμός, μεγαλούτσικος, μας έχει μείνει πολύ λίγο νήμα όπως βλέπετε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε, να βγάλουμε μάλλον, το νήμα από τις βελόνες μας. Συνεχίζουμε την πλέξη μας κανονικά, με αυτά που προσέχαμε, δηλαδή ένα λάξ και στις σειρές και στους πόντους μεταξύ τους, στην κάθε σειρά. Αλλά τώρα κάθε φορά που περνάει μια θηλιά στην απέναντι βελονίτσα, την βγάζουμε. Να το λοιπόν, βλέπετε, έχει ήδη αρχίσει να κλείνει το κασκόλ μας. Και φτάσαμε στις τελευταίες δύο. Τραβάμε το υπόλοιπο νήμα. Σφίγγουμε. Και τώρα δεν χρειαζόμαστε τις βελόνες μας πια. Θα χρειαστούμε όμως τη βελόνα πλεξίματος για να ενώσουμε τις δύο άκρες σε λαιμό. Έχουμε ενώσει λοιπόν όλη τη σειρά μας αυτή, την αρχή με το τέλος. Και θα κάνουμε τώρα τον τελικό μας κόμπο. Περνάμε μέσα σε κόμπο το νήμα μας, ασφαλίζουμε, μικραίνουμε λίγο το νήμα, θα αφήσουμε γύρω στα 10 εκατοστά, 10-15 για να κρύψουμε όπως και την αρχή, όπως και το νήμα της αρχής μάλλον. Και ο λαιμός μας είναι πανέτοιμος! Πολύ ζεστούλης, όμορφος. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Βλέπετε το σχέδιο από την εξωτερική πλευρά. Πολύ όμορφο σχέδιο. Χειμωνιάτικα χρώματα. Πώς σας φαίνεται εσάς? Δοκιμάστε να το κάνετε, είτε για εσάς είτε για δωράκι. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξτε μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε μόνο να πατήσετε το καμπανάκι.
θα ξαναπούμε εμείς την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!